Κοντά μας έχουμε τον κύριο Δαβίδ Χατζηδαβίδ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω λίγο να μου μιλήσετε για αυτή τη δράση που έχετε αναλάβει τα τελευταία 2 χρόνια, αν δεν απατώμε. Πριν περίπου 8 ή 9 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς, συμμετείχα στα σεμινάρια του ΚΕΚ Γεννηματά, όπου τα μαθήματα τα έδινε ο Νίκος Ομίγλης, ο οποίος και θεωρώ δάσκαλό μου. Έκτοτε το εξέλιξα σιγά σιγά μέχρι αυτό που βλέπετε σήμερα. Είναι μια τέχνη η οποία την αγαπάω πάρα πολύ και προσδοκώ να ξαναγίνει χρηστικό επάγγελμα. Πόσο εύκολο είναι για κάποιον που δεν έχει καμία επαφή με τη συγκεκριμένη τέχνη να ασχοληθεί και να μπορέσει να δημιουργήσει και ένα έργο στην πορεία? Όσο εύκολο είναι να μάθεις από τη γιαγιά σου να κεντάς. Το ίδιο ακριβώς. Δηλαδή, όσοι έρχονται στο εργαστήριο, ξεκινάμε με ένα πολύ απλό έργο, το οποίο είναι ένα σταυρός και ο λόγος είναι επειδή γίνεται στον άβλιο χώρο του Αγίου Ελευθερίου, όπου η Μητρόπολη μας έχει παραχωρήσει, γιατί το εργαστήριο είναι της Ιεράς Μητροπόλεως Κόνης Ήρου. Τα μαθήματα γίνονται δωρεάν, είναι 3 φορές τη βδομάδα, απογευματινές ώρες, και όποιος έρθει εκεί ξεκινάει με ένα έργο που είναι ένα σταυρός. Τον ολοκληρώνει, του ανήκει και μετά συνεχίζει, αν τον γοητεύσει η τέχνη αυτή, και φτιάχνει και κάτι άλλο, κάτι επόμενο. Χρειάζεται υπομονή για να μπορέσεις να μάθεις αυτή την τέχνη? Ναι, θεωρείται ότι είναι η τέχνη της υπομονής. Ή μπορεί να αποκτάς υπομονή εάν ασχολείσαι με αυτή την τέχνη. Όλο το νησί μιλάει για το ψηφιδωτό που βρίσκεται στο λιμάνι τις τελευταίες μέρες, όπου και τοποθετήθηκε και η Άγκυρα. Θέλω λίγα λόγια γι' αυτό. Το συγκεκριμένο ψηφιδωτό ήταν μια ιδέα δική μου, την οποία την εξέφρασα στον Δήμαρχο πριν 2 χρόνια, την ημέρα της κοπής της Βασιλόπιτας στον Άγιο Ελευθέριο. Την αγκάλιασε και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Αποτελείται από 46 ψηφιδωτά, τα οποία το καθένα ζυγίζει από 80 μέχρι 100 κιλά. Το σύνολο της επιφάνειας είναι περίπου 40 με 45, ακριβώς δεν ξέρω σε τετραγωνικά πόσο είναι. Και εκεί τοποθετήθηκε η Άγκυρα, η οποία είναι από κάποιο εγγλέζικο καράβι, το οποίο στον προηγούμενο αιώνα εγκατέλειψε την Άγκυρα αυτή στον πυθμένα του λιμανιού. Για κάποια χρόνια τη χρησιμοποιούσαν οι τοπικοί ψαράδες ως αγκυροβόλιο. Όταν κάποια στιγμή έγινε η ανέλκυσή της, έγινε ένα από τα στολίδια τα οποία βρισκόντουσαν στο λιμάνι. Θα ήθελα λίγο να με κατατοπίσετε στα μελλοντικά σας έργα. Τι να περιμένουμε από τον κύριο Χατζηδαβίδ τις επόμενες μέρες και το επόμενο διάστημα στο νησί της Κο? Θα γίνει ένα ψηφιδωτό τις επόμενες 2 εβδομάδες η τοποθέτησή του στο Τάγμα Εθνοφυλακής. Εν συνεχεία θα ολοκληρώσω τον Άγιο Νικόλαο, τον οποίο τον δουλεύω περίπου 7 μήνες και είναι το πιο δύσκολο έργο που έχω κάνει μέχρι τώρα. Και την ημέρα εγγενείων στο μουσουλμανικό τέμενος που βρίσκεται εδώ στο Πλατάνι, ένα επιδαπέδιο ψηφιδωτό αρκετά μεγάλων διαστάσεων στην είσοδο του τέμενους. Πώς αντιμετωπίζουν οι νέοι μαθητές που έρχονται για να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια αυτά? Αρχικά όλοι έρχονται ακούγοντας και με περιέργεια να δούνε τι ακριβώς είναι αυτή η τέχνη του ψηφιδωτού. Όταν δούνε το βαθμό της σχολείας, αυτοί οι οποίοι γοητεύονται συνεχίζουν και αυτοί οι οποίοι το θεωρούν ότι εντάξει, ολοκληρώσαμε ένα έργο, έκλεισε ο κύκλος, παίρνουν το έργο το οποίο έφτιαξαν και αρχίζουν σιγά σιγά και αποχωρούν. Είναι κόλλα υδατοδιαλυτή, η οποία όταν ολοκληρωθεί το έργο αφαιρείται. Η τοποθέτηση των ψηφίδων είναι προσωρινή απάνω στο πανί με την κόλλα αυτή, η οποία μπαίνει ελάχιστη, έτσι ώστε όταν ολοκληρωθεί το έργο αυτό πέφτει ένα τσιμεντοειδές σε όλη την επιφάνεια, που όλο αυτό στερεοποιείται και εν συνεχεία 10 μέρες μετά ξεκαλουπώνουμε, όπως λέμε, και γυρνάμε το έργο στην κανονική πλευρά, όπου πλέον είναι ολοκληρωμένο. Γι' αυτό το λόγο και τα γράμματα, όπως βλέπω εδώ από πίσω, είναι ανάποδα. Ακριβώς. Δηλαδή το κανονικό μέρος του έργου είναι αυτό που ακουμπάει στο πανί. Φανταστείτε, τρέψτε μου να σας δείξω το εξής. Αυτό εδώ το ψηφιδωτό, φανταστείτε ότι κατά την τοποθέτησή του ήταν έτσι. Mm-hmm.
όταν ολοκληρώθηκε και έπεσε αυτό το τσιμεντοειδές, και όπως βλέπετε είναι αρκετά βαρύ, δηλαδή αυτό είναι περίπου 20 κιλά, γύρισε ανάποδα και ξεκολλήσαμε το πανί και ήρθε αυτή η κανονική πλευρά. Με συνεχεία το καθαρίζουμε από τα υπολείμματα, το ξαναστουκάρουμε, το τρίβουμε και στο τέλος το περνάμε ένα βερνίκι για να φανούν τα χρώματα στο μάρμαρο. Αυτή είναι η διαδικασία.